σκέψη μας είναι γλωσσική. Ο άνθρωπος σκέφτεται με τις λέξεις. Μες. Αν του πάρουμε τις λέξεις, δεν μπορεί να σκεφτεί. Η γλώσσα κινεί τα πάντα. Το παιδί που μεγαλώνει στην αρχή, στους πρώτους μήνες κλπ. Δεν έχει λέξεις και σκέφτεται με εικόνες. Από την ώρα που αρχίζει και αποκτά λέξεις, λέει ο Βιγκότσκι, η σκέψη γίνεται λεκτική, γίνεται γλωσσική η σκέψη. Μάλιστα. Ένα απλό παράδειγμα, και το λέω συχνά αυτό, αν θελήσουμε να αφηγηθούμε κάτι, ένα ιστορικό περιστατικό, ένα γεγονός της ιστορίας, ή να αφηγηθούμε ένα κεφάλαιο της φυσικής και μας πούν θα το αφηγηθείτε, θα το παρουσιάσετε, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσετε λέξεις. Δεν μπορούμε να αφηγηθούμε τίποτα, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα. Η γλώσσα είναι η βάση. Η γλώσσα τα νευρώνει όλα, τα ουσιώνει όλα, τα αξιώνει όλα, τα μορφώνει όλα και τα φανερώνει όλα. Όλα τα νευρώνει η γλώσσα, πάντα τα μαθηματικά, τη φυσική, την ιστορία, τα πάντα. Περνάει η γλώσσα μέσα από όλα αυτά. Δηλαδή, τα ουσιώνει, δίνει την ουσία των πραγμάτων, δίνει τη μορφή των πραγμάτων και τα φανερώνει όλα, τα βγάζει προς τα έξω. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι γλωσσικός. Τι έκανε ο ανθρώπινος εγκέφαλος? Πήρε τις λέξεις και συμβόλησε με τις λέξεις τα πράγματα. Αυτό το είπε βιβλίο, αυτό το είπε ποτήρι, αυτό το είπε περιοδικό, αυτό το είπε μολύβι κλπ. Και όχι μονάχα τα αντικείμενα συμβόλησε με λέξεις, αλλά και τις έννοιες. Δικαιοσύνη αυτή, φιλοσοφία η άλλη, αλληλεγγύη η άλλη, τις έννοιες τις συμβόλησε. Και αφού τα συμβόλησε όλα, τα έβαλε μέσα το εγκέφαλος. Δηλαδή έγινε ο εγκέφαλος συμπαντικός με τη γλώσσα. Επήρε μέσα του με τη γλώσσα ολόκληρο το σύμπαν. Γιώργο, πριν κάτι και μέσα τώρα το μελετάει.